Εσείς νομίζετε ότι μπορεί να γίνει παραγωγική ανασυγκρότηση σε αυτόν τον τόπο χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς δασικούς χάρτες, χωρίς ένα άλλο σωρό πράγματα που έλειπαν και αυτή τη στιγμή. Τώρα, αυτή... κύριε Μαρδάκη, δεν είναι. Δεν είναι. Ακούστε με, κύριε Γερονιμάκη. Επιτρέψτε μου, ένα λεπτό τώρα. Μα μου λέτε για ασφαλιστικές φορές και δεν μιλώ. Όταν δεν ξέρετε ότι οι δασικοί χάρτες είναι προμετωπίδα και ακρογωνιαίος λίθος ανάπτυξης και το κτηματολόγιο. Λυπούμε. Δηλαδή ανάπτυξη δεν έρχεται μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν καλλιέργειες. Από τους δασικούς χάρτες να σας το αναλύσω. Θέλετε να σας το αναλύσω. Μα θέλω να βοηθήσω. Και εγώ θέλω να σα βοηθήσω. Δευτερόλεπτο. Από του δασικού χάρτε εξαρτώνται οι επιδοτήσει. Από του δασικού χάρτε εξαρτώνται οι καταπατήσει. Κύριε Μαρδάκη, δείξε στου τηλεθεατέ ότι είναι απαντήσει στην ερώτησή μου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Δεν θέλετε να τα πω. Ακούστε με λίγο. Κοιτάξτε. Εγώ σα τα λέω και κατηδία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν καταστραφήκαν τα θερμοκήπια, εκεί είχαμε τις εικόνες και από το συγκεκριμένο κανάλι που είχατε πάει και είχατε καταγράψει τις ζημιές, ήρθε ο πρόεδρος. Αποζημιώθηκε το θερμοκήπιο. Όχι. Το πάγιο που καταστράφηκε. Κύριε Χιλετζάκη, αποζημιώθηκε. Μα απάντησε. Απάντησε. Το πάγιο. Ναι, δεν αποζημιώθηκε. Απάντησε. Ότι δεν αποζημιώθηκε. Γιατί δεν κάνετε στον κύριο. Ένα λεπτό. Γιατί δεν κάνετε στον κύριο. Να σα απαντήσω εγώ γιατί δεν αποζημιώθηκε. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ να σα απαντήσω. Ρωτήστε τον κύριο Δουλούμη, η ερώτηση είναι άλλη. Η ερώτηση είναι άλλη. Κατασκευή θερμοκηπίου. Κατασκευή θερμοκηπιακών. Κύριε Χιλετζάκη, κατασκευή θερμοκηπιακής. Μην πουλάμε τώρα το φούρνο. Αλλά κατά το πολιτικό. Κύριε Καρκαβάτσο, μισό λεπτό, θα έρθω και σε εσάς. Ζημιά θερμοκηπιακής καλλιέργειας. Αυτό είναι το ερώτημα. Μα απάντησε. Πότε αποζημιώθηκε. Ποτέ. Ποτέ. Μην λέμε τώρα πράγματα. Οπα, 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 άλλο το πάγιο. Άλλο το πάγιο, κύριε Βαρδάκη, και άλλο το προϊόν που έχει πληγεί. Άστο προϊόν για το πάγιο. Το προϊόν αποζημιώνεται. Το πάγιο το πρόβλημα. Το προϊόν ο συνάδελφος που ζήτησε από τα Χανιά πριν μίλησε ότι πήρανε. Τα προϊόντα αποζημιώνονται συντομότερα από κάθε άλλη φορά. Και έχω ημερομηνίες και καταβολές χρημάτων. Καλά, αυτό τώρα αφήστε το πούμε καλύτερα και τα πούμε. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, άρα αποζημιώνονται. Κύριε Χιλετζάκη, κύριε Βαρδάκη. Νωρίτερα στην ώρα του από κάθε άλλη φορά. Λοιπόν, κρατάμε αυτό που λέει ο κύριος Βαρδάκης, κρατάμε όμως αυτό που λέει ο κύριος Δουλούμης ότι δεν αποζημιώθηκαν. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Ο κύριος Δουλούμης έβαλε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ένα πολύ σοβαρό και τεράστιο ζήτημα. Είναι ευκαιρία λοιπόν σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις να καταδικαστούν αυτές τις πολιτικές που οδηγούν στον αφαλισμό και στη φτωχοποίηση των αγρότων. Είναι μια αλήθεια πάντως, χωρίς να ξανοίξουμε τι το λέει το κουκουέ παράδειγμα. Έχετε μανία με τον κουκουέ. Έχετε μανία με τον κουκουέ. Πρόεδρος αγροτικού συλλόγου είμαι, κύριε Ιερονιμάκη. Δεν το αναγνωρίζετε. Είναι προσκάρδες κομμουνιστές. Ναι, είναι σωστό. Ίσα-ίσα που λέω θετικά, άφησε με ολοκληρώσω. Θετικά θέλω να πω. Και εγώ είμαι στην Τουρκική Επιτροπή των Κτηνοτροφικών Συλλόγων που είδε τον κύριο Υπουργό. Στον προφήτη Ηλία. Άρα λοιπόν και εγώ στην προκειμένη περίπτωση, με τον τρόπο που το είπατε, είμαι κακά προσανατολισμένος. Συμφωνείτε δηλαδή λοιπόν, εσείς, μισό λεπτό. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Με συγχωρείτε, δεν ήταν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Κρήτης, επειδή ήμουν παρόν. Ήτανε ναι ή όχι. Ήτανε. Όλοι της Κρήτης. Συμφωνείτε δηλαδή εσείς. Και ο σύλλογος του Χανίου που είναι στη Παζή. Ο προσανατολισμός, κύριε Μπόκο, είναι αυτό ακριβώς που τα συμφέροντα. Τη αγροτιά εξυπηρετεί, αυτό εννοούμε. Εγώ δεν υπηρετώ τίποτε άλλο από αυτό που λέτε. Σωστά. Σε ό,τι με αφορά. Σε ό,τι με αφορά. Μην καλλιεργείτε λοιπόν εντυπώσεις. Αυτό σας λέω. Να κάνουμε άλλη μια ερώτηση για να δούμε που τελικά συμφωνούμε και που διαφωνούμε. Κύριε Καρκαβότσο, το ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να οργανωθεί. Γιατί έχει σημασία. Δεν θα αποζημιωθεί ο παραγωγός. Να το ξέρουν εάν δεν ενεργοποιηθούν τώρα. Διότι τα λάστιχα και τα αδρευτικά τα οποία είναι θαμμένα δεν θα τα βρίσκουν μετά. Ξέρω περιπτώσεις οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή 4-5 χρονών. Δεν αποζημιωθήκανε ποτέ. Τα ψέα ξεχνιούνται. Λοιπόν, επαγρύπνηση λοιπόν των φορέων. Κύριε Δασκαλάκη, στις καταστροφές οι οποίες έγιναν στα Χανιά, άκουσα προηγουμένως εδώ τον κύριο Βαρδάκη να λέει. Το συνηθισμένο ότι κάποιοι άλλοι φταίνε και
Εγώ είπα το Υπουργό. Είπα ότι είναι υποδομές, αφήσατε κύριε Βαρδάκη. Υποδομές, ελλειπείς υποδομές. Είναι μια συνήθη τακτική. Όχι, αμφισβητήστε ότι υπήρχαν υποδομές. Είναι μια συνήθη τακτική η οποία την επικαλεστήκαν και στη Μάνδρα. Τόπιο Σταυρινοδάκης. 17 χρόνια είχαν. Την επικαλεστήκαν και στο Μάνδρα. Δεν θέλω να διακόπτω. Είχαμε 100 νεκρούς, τώρα το επικαλούνται και στα Χανιά, το οποίο έγινε μια θεομηνία. Εγώ λυπούμαι γιατί ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τη δεύτερη μέρα αφισβήτησε αυτούς τους ανθρώπους, την αλήθεια των λεγόμενων τους, εάν έχει χαθεί το ζωικό κεφάλαιο και πόσο είναι αυτό. Εγώ θα πω το εξής, κύριε Δασκαλάκη. Η ελληνική πολιτεία οφείλει, χωρίς πολλά πολλά λόγια, είναι χρέος της να ανταπεξέλθει και να αποζημιώσει τις όποιες ζημιές είτε έχει υποστεί το ζωικό Σωστά. κεφάλαιο, είτε έχουν πάθει υποδομές, είτε είναι δρόμοι, είτε είναι σταυλικές εγκαταστάσεις των ανθρώπων. Οτιδήποτε έχουν χάσει θα πρέπει να πάνε να το αποζημιώσουν. Τα πρόβατα βρίσκονται. Δεν έχετε βρει να φέρετε τα κεφάλια των προβάτων. Δεν παίρνει αποζημίωση. Όλα αυτά είναι όντως κάποια τερτύπια για να μην αποζημιώσουν. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Η ζημιά του 30% της συνολικής περιουσίας. Διότι αν έχει παράδειγμα 50 στρέμματα πορτοκαλαιώνα. Και σου έχει παρασύρει παράδειγμα 5 στρέμματα, φυσικά δεν παίρνει αποζημίωση.